μαμά. Παίρνω τον πάνω. Τον πάνω που έρχονταν σπίτι μας, τον Πανούλη. Μάσε. Α, εκείνο το καλό παιδί με το 7. Γιατί τον θέλεις? Ψάχνουμε για γαμπρό. Ήρθε εδώ το κορίτσι αυτό και σου είπε ότι σε αγαπάει. Έπρεπε να την πιστέψω δηλαδή. Όταν μία γυναίκα ταπεινώνεται, όταν ξεγυμνώνεται στον άντρα μπροστά και έρχεται εδώ να σου πει ότι σε αγαπάει, αν μη τι άλλο σου λέει την αλήθεια, ότι σε αγαπάει. Δεν καταλαβαίνω ρε Συνέλη. Πήγες με την παρέα σου στην Αράχοβα και βρέθηκες δηλαδή με το γιο του αφεντικού. Εντελώς τυχαία. Εντελώς τυχαία, ήσασταν παρέα 2 μέρες. Πρόσκληση. Για οικολογικό συνέδριο στο Βερολίνο. Μπράβο. Ανεβαίνουν οι μετοχές σου. Για εδώ. Είσαι βασικός ομιλητής. Σε είδα που ήρθες στο κανάλι. Ήρθες για να με δεις και να φύγεις. Αλλά δεν περίμενα να είσαι τόσο δειλός. Μα τόσο δειλός! Λοιπόν, να είμαι φοβητσιάρης, τι να κάνω. Τι φοβάσαι, μη σ' αφήσω έγκυο. Ο δειλός! Άστον. Τι κάνεις, καλέ, σου πλέπει τα τέτοια! Σιγά, καλέ, ποιος ο Χάρης. Χάρης τα έχει δει όλα. Ναι, κυρία Ευδοκία, εγώ τα έχω δει όλα. Δειλός, παιδάκι μου, δειλός μου κάνει και το σκληρό άντρα που φοβάται μια γυναίκα. Ού να μου χαθεί! Ναι, καλά, καλά. Άμα είναι ερωτευμένος ο άλλος. Άρη να μου κάνεις τη χάρη! Να μην λες τέτοια πράγματα στο παιδί μου, κακό τι κάνεις. Κούσε εκεί. Είτε είναι ο άλλος ερωτευμένος, είτε δεν είναι εμάς. Δεν μας νοιάζει, εντάξει. Έλα, καλέ, μια ακαδημαϊκή κουβέντα κάνουμε για το χαρακτήρα του. Μαρμάνα σου είμαι και τα ξέρω όλα, και τα ακαδημαϊκά και τα ερωτικά. Και του λέω, βρε αγόρι μου, τι φοβάσαι, μη σε ρίξω στο κρεβάτι. Τρώτε, τέτοια πράγματα του είπες. Κυρία Ευδοκία, σας παρακαλώ πολύ. Ήταν πάρα πολύ σωστό αυτό που του είπε. Λίγο τολμηρό, βέβαια, αλλά πολύ σωστό. Τρώμαξε. Καλέ, φαντάζω τι εικόνα σχημάτισε ο άνθρωπος για σένα. Δεν μας νοιάζει. Μας νοιάζει και μας κόφτει από ό,τι βλέπω εγώ. Τάπεξε, χάρη μου, τάπεξε. Του λέω, καλέ, τι φοβάσαι, μη σε αφήσω έγκυο. Παναγία μου, έτσι μίλησε. Ναι. Παπαξερή, θα πέσω. Τι είναι αυτό, παιδάκι μου, τι τρόπος είναι αυτός. Δεν μου λες, εσύ είσαι κορίτσι ή αγόρι. Κυρία Ευδοκία, ήταν πάρα πολύ ωραία αυτό που του είπε. Εμένα μου αρέσει, ήταν πάρα πολύ πρωτότυπα. Μετά δε έφυγε μίτζουρα, κατάλαβε αυτά. Γιατί δεν θέλω εγώ παρέα να κάνει μαζί του. Γιατί είναι κακό παράδειγμα. Από αυτό να τη γράφει, αυτό θα μαθαίνει. Τι τη μαθαίνω εγώ, τι λέτε καλέ. Εγώ μπροστά τη είμαι αβάδιστο. Εσύ είσαι αδιάβαστο. Λοιπόν, πάμε. Πού πάτε τώρα? Έχω ραντεβού με τον Πάνο. Και τι, θα πάρει μαζί σου και το Χάρη? Μαμά, να μην ανακατεύεσαι. Καλέ, δικό μου είναι αυτό ή δικό σου? Δικό μου, Χάρη. Κατάλαβε, αυτά θα δει και φοβάμαι ότι θα σε παρεξηγήσει. Γιατί, καλέ, τι έχω εγώ και θα με παρεξηγήσει? Έλαντε. Μαμά, σταμάτα. Να ρίξει τα χαρτιά και πες μου την αλήθεια. Θα Γιάννη τάχα ο καημό που έχω μέσα στα στήθια. 8 καφά σε λάχανα και 10 κολοκύθια πάρτα. Εσεί δεν θέλετε χαρτιά. Διάβασμα από παπά θέλετε. Άντε, αγάπη μου, πού είσαι, μπες μέσα να φύγουμε. Καλά, μωρό μου, πώς κάνεις, έτσι ορίστε, ήρθα. Μεγάλη κλήρωση για την ελληνική οικολογία. Ο Μάρκος Σεβαστός κλήθηκε στη μεγάλη έκθεση οικολογικών προϊόντων στο Βερολίνο. Τον έχουμε δίπλα μας να μας πει δύο λόγια. Κύριε Σεβαστέ, καλώς ήρθατε. Θα ήθελα να μου πείτε πότε γίνεται αυτή η έκθεση. Η έκθεση γίνεται κάθε 2 χρόνια. Μαζεύονται εκεί εκπρόσωποι όλων των εναλλακτικών καλλιεργειών και εκθέτουν τα προϊόντα τους. Όμως νομίζω ότι το σημαντικότερο είναι ότι βρισκόμαστε να ανταλλάξουμε ιδέες, εμπειρίες και προβληματισμούς. Τους είδαμε τους προβληματισμούς σου. Στην προηγούμενη έκθεση, ας πούμε, είχαμε επικεντρωθεί στην ελιά. Πρέπει να ξέρετε, για να αντιληφθείτε το μέγεθος και τη σημασία της έκθεσης, ότι στη φύση υπάρχει μια θαυμάσια ισορροπία. Ναι, τις ξέρουμε τις ισορροπίες σου. Για παράδειγμα, αν κάνω εγώ μια καλλιέργεια ντομάτας, η οποία προσβάλλεται από ένα συγκεκριμένο βακτηρίδιο. Αν δεν θέλω να χρησιμοποιήσω βεβαίως χημικά, πρέπει δίπλα στην ντομάτα να φυτέψω ένα άλλο φυτό το οποίο απομακρύνει το βακτηρίδιο. Καλέ, τι ωραία που τα λέει το προύτο τεχνό. Ναι, το μωρό. Πάνω στην χρησιμότητα του
Ο Δήλος, ο Άχρηστος, ο Γκαντέμης, ο Αλήθωρος. Καλά, ας το μην κουράζεις αγάπη μου. Να στο πω εγώ με μια λεξούλα. Η άσχημη καψούρα μας. Αν χαθείς και εσύ, μπες μέσα γρήγορα. Το κλείσω γιατί με ταράζει. Ναι, μωρέ, ο Δήλος. Έτσι ξερά, ούτε ένα γεια, ούτε ένα καλημέρα, ούτε κάτι. Δεν σε είδα, Βλάση. Πώς δεν με είδες, συγγνώμη, Νέλη. Όταν μπήκες με το αυτοκίνητο, εγώ κορνάρισα. Δεν το άκουσα, Βλάση. Ήμουν πολύ αφηρημένη. Εντάξει τώρα, καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω, Νέλη μου, καταλαβαίνω. Τι καταλαβαίνεις, Βλάση? Σιγά τώρα με εσύ, δώσει σημασία στον απλό άνθρωπο, τον παρκαδόρο. Εσύ τώρα είσαι. Αχ, σε παρακαλώ. Δεν έχω όρεξη για μελό. Πάντως εγώ έκανα το λάθος, ακούς. Γιατί εγώ σου δίδαξα το μάθημα και εσύ το εφάρμοσες αλλού. Γεια σας, κύριε Βλάση. Γεια σας, κυρία Νέλη. Χοπ! Μαγκελάκο μου, τι γίνεται? Κοίταξε, Βλάση, σε παρακαλώ, παράτα με. Στεναχώριες. Σου είπα, παράτα με τώρα. Κάτσε, βρε παιδάκι μου, εσύ ήσουν και λίγο τυχερός. Κάτι έκανες. Εγώ είμαι ο άτυχος. Γιατί? Γιατί εγώ της δίδαξα το μάθημα. Τι μάθημα? Α, καλά, εσύ είσαι βαθιά νυχτωμένος, δεν κατάλαβες τίποτα, ε. Πάει το κορίτσι, πέταξε, άπλωσε τα φτερά της, έφυγε. Δεν μου λες, εσύ βγάζεις αυτές τις βλακίες που κυκλοφορούν μες στο κανάλι? Εγώ δεν βγάζω τίποτα, εγώ είμαι ένας απλός ακουστής. Κοίταξε να δεις, η Νέλη έχει κάθε δικαίωμα να βγαίνει με όποιον θέλει και όποτε θέλει, εν πάση περιπτώσει. Κι αν μια-δυο φορές βγήκε και με το γιο του αφεντικού, εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Καλά, άμα το πιστεύεις εσύ αυτό το πράγμα, με βοηθάς να το πιστέψω κι εγώ, ε. Ποιος είναι, καλέ, ποιος είναι? Κάτσε, παιδάκι μου, να τον ψάξουμε. Πού να ξέρω κι εγώ, τον δω χρόνια, μπορεί να τον γνωρίσω. Ήταν ωραίος, πώς ήταν, ήταν ωραίος, τι? Ωραίο, τόσο ωραίο ήταν, ένας baby face. 20 λεπτάκι. Πιάσε με, καλέ, λιποθυμάω. Τι ωραίος, αυτός, καλέ, είναι κούκλος. Αυτός δεν είναι ο Πάνος, είναι ο Πάνας. Ποιος Πάνας, μωρέ, τι λες? Ο Θεός ο Πάνας. Αυτός, παιδάκι μου, ήταν άσχημος. Τι άσχημος, καλέ, αυτός είναι όμορφος και ερωτικός. Χαρή. Ερωτικός σαν Πάνας. Αυτός σε παρασύρει με ένα του βλέμπα. Πίσω. Γεια σου. Τι κάνεις? Μια χαρά. Καλά, ε. Έξω μορφή είναι απίστευτα. Και εσύ δεν πας πίσω. Τρόμαξα να σε γνωρίσω, ε. Α, ναι, από εδώ ο Χάρης, ο στυλίστας μου. Χαίρο πολύ, Πάνα. Πάνω με λένε. Εντάξει τώρα, τι, στα ονόματα θα κολλήσουμε. Εδώ χάσαμε τα αυγά και τα καλάθια. Τι λέτε, Χάρη, ο Χάρης έχει χιούμορ, μην τον παρεξηγείς. Τι να κεράσω? Καφέ. Καφέ με τριό. Αχ, όλα τα θυμάσαι, παλιόπαιδο. Και ο κύριος? Κύριος, κάτι να δροσιστεί. Μια λεμονίτα που έχει πολύ ανθρακικό και βοηθάει στη χώνεψη. Ωραία. Καθίστε και έρχομαι. Ναι. Χαρή, μην κάνεις αλιγούρης. Καλά, είσαι τρελή, άφησες αυτό το θεότεκνο. Παιδάκι μου, δεν ήταν έτσι. Σαν καχεκτικό ήταν. Κάτι έκανε τώρα. Βάρη έκανε, τι έκανε, δεν ξέρω. Αγλιάνα μου, σου δίνω όλο το βασίλειό μου για να τον πατρευτώ εγώ. Χάρη, σταμάτα, θα γίνουμε ρεζίλι. Το παιδί είναι σοβαρό. Χαίρετε. Περάστε. Κατέβηκα στην Αθήνα και είπα να περάσω να σας δω. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να μην σας ενοχλώ. Μα τι λέτε τώρα, πολύ καλά κάνετε. Ευχαριστώ πολύ για τα λουλούδια. Δεν έπρεπε. Μα ίσα ίσα, τα λουλούδια πάνε στα λουλούδια. Και εσείς είστε το σπάνιο λουλούδι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Θεόφιλε. Αλλά μην ξεχνάτε, είμαι και γυναίκα. Αν δεν το βλέπω. Και τι γυναίκα. Καφεδάκι. Αν είναι από το χεράκι σας, ακόμα και δηλητήριο. Καλό. Και γλυκάκι. Εννοείται κουταλιού, βεβαίως. Σ' άλλες δεν ξέρουμε. Εμείς οι παλιές γυναίκες. Α, μην το ξαναπείτε αυτό. Εσείς δεν είστε παλιά. Εσείς είστε νεοτάτη. Γλυκητάτη και ωραιοτάτη. Ευχαριστώ. Ενώ τις παλιάς σχολείες. Εμείς ξέρουμε τι χρειάζονται οι άντρες. Α, ώστε ξέρετε. Ναι, το καφεδάκι θέλει και γλυκάκι κουταλιού. Πώς σε ξέρετε, πώς σε ξέρετε. Πολλά. Ορίστε. Καλέ, τι έγινε, γιατί μας σερβίρεις εσύ? Εντάξει μωρό, ο μπάρμα είναι φιλαράκι και το βοηθάω. Πόσο φιλαράκι δηλαδή? Μαζέψουν. Καλά, είδα τις εκπομπές σου. Και στον έρωτα όλα επιτρέπονται. Όταν ήμασταν μαζί, ήσουν πολύ μαζεμένοι. Ήμουν τροβαλή τότε. Δεν μ' άφηνε και η μαμά.
Θυμάσαι και τη νύχτα στο Σούνιο. Α, καλέ, πώς δεν θυμάμαι. Που δεν. Α, τι, πετύχατε λάθος μέρα. Χάρη. Όλα τα θυμάμαι. Δεν έχω ξεχάσει τίποτα. Είπα κάποιες φορές να σε πάρω τηλέφωνο. Αλλά μετά σκέφτηκα, αυτή έγινε στάρ, τι άσημη. Εμένα θα γυρίσει να κοιτάξει. Έλα, βρε, έπρεπε να πάρει. Όχι, βρε, μην το λες αυτό. Γιατί η Λιάνα δεν θα σε κοιτάξει, θα σε κοιτάξει. Κι εγώ θα σε κοιτάξω. Μη σου πω και η Τζέννη θα σε κοιτάξει. Μη σου πω και ο διευθυντής θα σε κοιτάξει. Και δεν μου λες, τώρα με τι ασχολείσαι. Τώρα. Από εδώ και από εκεί, ξέρεις, στα μαγαζιά. Εντάξει, αφού δεν πέρασα και στο πανεπιστήμιο. Αχ, το κακόμοιρο δεν πέρασε. Ναι, λοιπόν, εγώ θα σε βοηθήσω. Αύριο το πρωί θα σε στείλω εγώ κάπου. Εγώ να δεις που θα σε στείλω. Χάρη, πάρε τη λεμονίτα σου και Τζον. Έχουμε να μιλήσουμε. Εντάξει, εντάξει. Πάνω μου, χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Ποια νέα? Μια γυναίκα, δύο άντρες, κομπολόγοι, δίχως άντρες. Μια γυναίκα, μπριάφ, δύο άντρες, τρών, κομπολόγοι, δίχως άντρες. Ναι, ναι, ωραίο τα υπονοούμενα, εντάξει, το πιάσαμε. Τι έπιασε, ρε. Εγώ σε συμπονάω, βρε. Εσύ με συμπονάεις. Για ποιο πράγμα? Δεν έχεις πάρει χαμπάρι, Για ποιο πράγμα, για την Έλλη θα μου πεις πάλι. Βέβαια, για την Έλλη, βέβαια. Πάει το κορίτσι, είναι με το πιτσιρικά τώρα. Και ξέρεις τι λένε, όταν ο άντρας είναι ανέμελος και πάει για να ψηφίσει και δεν φοράει το... άστο, δεν το λέω το υπόλοιπο γιατί είναι σόκιν και θα σου σοκάρω, κατάλαβες. Πάει τώρα με το πιτσιρικά σου λέω, άφησε το σοβαρό δημοσιογράφο το γραβατάκι να πούμε το Βάγκο και άφησα και το Βλάση τον καλόκαρδο άνθρωπο το γοητευτικό που γουστάρουνε. Δεν αφήνεις και εσύ τις χαζομάρες τώρα, μην με τσαφνίσεις. Έλα εδώ πέρα, ξενερά τι είπε, άσε τώρα σουρουκλεμέ, καλά σε λέω σουρουκλεμέ. Πονάμε για την ίδια γυναίκα, το καταλαβαίνεις. Και όταν δύο άντρες πονάνε για την ίδια γυναίκα, αυτό τους ενώνει, ρε Μπορνιόκο. Δεν μου λες. Ναι. Αλήθεια. Αλήθεια. Σαν άντρες. Τι, σαν άντρες. Δεν μου λες. Εσύ είχες σχέση μαζί της. Προς το παρόν όχι. Αλλά πώς να σου το πω, ρε παιδάκι μου. Το πράγμα πήγαινε δηλαδή για να γίνει το όλον. Και δηλαδή εν ευθέ το χρόνο θα γινόταν αυτή η σύσμιξη. Ναι, αλλά εγώ είχα σχέση εγώ μαζί της. Το καταλαβαίνω. Ναι, και αυτό το ομολογώ πονάει πιο πολύ. Κατάλαβες. Είναι έλειρες. Ένας άνθρωπος σοβαρός, ένας άνθρωπος σεμνός, καλλιεργημένος της τέχνης να κάνει αυτές τις ιδέες, αυτές τα σκουπίδια, αυτές τις εκπομπές. Να βγαίνει συνέχεια με τα αφεντικά. Όχι, δεν μπορώ να το χωνέψω. Σε αυτό έχεις δίκιο. Και το ομολογώ. Εγώ της φούσκωσα τα μυαλά. Εγώ φταίω. Αλλά όχι να μας ακούλησαι για τους ιδίων. Ναι. Άστο το. Μην φάρει. Άστο. Θα πω ένα τραγουδάκι έτσι για την περίσταση να γουστάρουμε. Παντρεμένοι κι οι δυο, κι να σε παρακαλώ. Φωνή άκουρε. Παντρεμένοι κι οι δυο, κι να σε. Παρακαλώ. Μπριάμ. Να σου πω, αυτό το διάστημα έχεις δεσμό. Μπα. Αυτό καιρό μου ότι κάτσει. Ωραία. Θα κάτσει να παντρευτείς τη Λιάνα. Τη Λιάνα. Αμέ, ναι. Καλά, τι έγινε. Τώρα την έδωσα ξαφνικά. Παιδάκι μου, δεν θα παντρευτούμε στα αλήθεια. Ψέματα θα το κάνουμε. Θα φτάσουμε μέχρι εκεί και μετά τίποτα. Τι έχεις στο μυαλό σου. Παιδάκι μου, άσε τι έχω στο μυαλό μου. Για σένα το λέω. Εσύ θα ωφεληθείς. Θα φωτογραφηθούμε μαζί. Θα κάνουμε μερικά εξώφυλλα. Θα δηλώσουμε ότι είμαστε τρελά ερωτευμένοι. Ότι θα παντρευτούμε. Θα σε πάρω και στην εκπομπή μου. Θα γίνεις επώνυμος, μάτια μου. Κάτι μπορεί να γίνει. Καλά όλα αυτά που μου λες. Αλλά νομίζω θα μπερδευτώ. Τι να μπερδευτείς, βρε πάνω μου. Είναι απλό. Θα φωτογραφηθούμε μαζί. Θα δηλώσουμε ότι είμαστε ζευγάρι, τρελά ερωτευμένο, ότι θα παντρευτούμε. Θα γίνεις γνωστός, επώνυμος. Αν τα λες, θα σε πάρω και στην εκπομπή μου.
Ρε, μέχρι και σύριαλ μπορείς να κάνεις. Όλα γίνονται, σου λέω. Ωραίο παιδί, είσαι. Κούκλος είσαι. Να το εκμεταλλευτείς. Εντάξει, ρε κορίτσι μου. Αλλά εγώ στο ξαναλέω. Δεν ξέρω από αυτά. Θα μπερδευτώ. Παιδάκι μου, δεν χρειάζεται να ξέρεις. Θα είναι σαν να έχουμε δεσμό. Και γιατί να μην έχουμε. Γιατί λέει, γιατί. Δεν σ' αρέσω. Καλέ, πώς δεν μου αρέσεις. Εδώ μου άρεσες τότε που ήσουν σαν καχεκτικό. Τώρα που πήρες και τα πάνω σου, μου αρέσεις, αλλά. Αλλά τι. Αλλά είμαι αλλού πάνω. Α, τώρα κατάλαβα. Θέλεις να κάνεις κόντρα δε λανς. Α, μπράβο, το πιάσες. Δεν το δέχομαι. Έλα, ρε, πάνω που δεν το δέχεσαι, γιατί. Γιατί δεν μπορώ εγώ να εμφανίζομαι μαζί σου, να σε κοιτάω, να λιώνω και να μην κάνουμε έρωτα. Σιγά, ρε, πάνω, σιγά, κόψε κάτι. Και τότε που ήμασταν μαζί, μια φορά το μήνα το κάναμε. Άλλο τότε. Τα δεδομένα τώρα έχουν αλλάξει. Μπα, γιατί έγινες πιο hot. Πολύ πιο hot. Τι λες. Λυπάμαι, δεν γίνεται. Έλα, βρε, πάνω μου, έλα, βρε, καλέ μου, βοήθησε με. Εντάξει, βρε, Λιάννα, θα σε βοηθήσω. Θα το σκίσουμε, θα το κάνουμε να χτυπιέται. Μπράβο. Και να σου πω, αν έχεις ανάγκη από λεφτά, εγώ. Σταμάτα, σταμάτα τώρα. Εγώ. Είπαμε, από σήμερα θα είμαι ο δεσμός σου, θα είμαι τα γόρη σου. Ναι. Αλλά με έναν όρο. Θα έχεις την τρελή μακριά μου. Ποιον καλέ, το Χάρη. Έλα, βρε, ο Χάρης είναι ακίνδυνος, βρε. Μιλάει, 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 μόνο μιλάει. Εσύ, αυτή με κοιτάει και λιώνει. Όχι, μωρέ, ο Χαρούλης είναι γλυκός ο καημένος. Κοίτα τον, σαν πέτη είναι. Πώς είναι? Α, υπέροχος. Δεν έχω πει ωραίτερο καφέ. Τελικώς, εσείς έχετε ταλέντο στους καφέδες. Ευχαριστώ. Είναι σημαντικό για μένα, γιατί η ουσία δεν είναι τι ακούς, αλλά από ποιον το ακούς. Α, με κολακεύετε. Πέστε μου, αλήθεια, τι κάνει αυτή η υπέροχη κορούλα σας. Πέστε μου νέα από αυτήν. Α, θα με τρελάνει αυτό το κορίτσι. Από τώρα της την έχει δώσει μια πετρία να παντρευτεί. Τελείωσε. Περμάρε περτέρα. Ένα πράγμα. Πώς κάνει για το γάμο τώρα, δεν ξέρω γιατί δηλαδή. Μέχρι που πήρε τηλέφωνο ένα παλιό της φίλου. Δικός μου τα έχει χαμένα. Δικός σας? Ναι, σας έχω πει ότι έχω κι εγώ ένα γιο, ο οποίος είναι τρελά ερωτευμένος με μια κοπέλα και δεν ξέρει πώς να της το πει. Τον έχει πιάσει λοιπόν ο εγωισμός και αντί να της φέρεται γλυκά και όμορφα, της φέρεται βάρβαρα, δηλαδή έτσι από καπρίτσιο, από πείσμα. Απαντίδραση, ναι. Ναι, είδατε τι κολοπαιδά είναι. Απα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 απααπααπααπαπαπαπα� Δεν έχουν σοφία, τίποτα. Ναι. Δεν έχουν σοφία, τίποτα. Ναι. Δεν έχουν σοφία, τίποτα. Ναι. Μυαλό, δεν. Τι δουλειά κάνει ο γιος σας? Ασχολείται γενικά. Γενικά? Έχει μια δική του επιχείρηση. Πάει πάρα πολύ καλά. Μα τι αδίμονο, άμα μοιάζει εσάς, τι. Μακάρι να τον εγνώριζε η κόρη μου. Είδατε, και αυτό λέω κι εγώ. Μακάρι αν η κόρη σας μοιάζει εσάς, να την γνώριζε ο γιος μου. Αλλά απ' την άλλη μεριά πάλι σκέπτομαι, ναι, ότι αν γνωριστούν τα παιδιά μας και αγαπηθούν, ναι, και παντρευτούν, ναι, τότε εμείς θα είμαστε συμπεθέροι. Ναι, βέβαια. Οπότε δηλαδή θα πω ότι θα έχουμε μια συγγένεια εξ αρχιστίας. Ναι, δεν είναι κακό αυτό. Ωραίο είναι. Ωραίο. Αλλά αν μπορούσε όμως να προκύψει κάτι μεταξύ των συμπέθερων. Δεν είπα θα, είπα αν, έτσι. Σωστό δρόμο πάτε. Αν λοιπόν μπορούσε να προκύψει κάτι, τότε ο συμπέθερος δεν θα μπορούσε να αποκαταστήσει τη συμπεθέρα. Όχι, βέβαια. Βλέπετε. Οπότε, μόνον μία ελεύθερη σχέση, παράνομη που λένε, θα μπορούσε να δημιουργηθεί μεταξύ τους στο μέλλον. Σωστά το πάτε το γράμμα. Ωραία. Διότι βλέπετε, ήθιστε οι γονείς να θυσιάζονται για τα παιδιά τους. Αυτό είναι σωστό, έτσι είναι. Όπως εσείς θέλετε το καλύτερο για το γιο σας, έτσι θέλω κι εγώ το καλό της κόρης μου. Είδατε. Αλλά θέλουμε και το δικό μας το καλό. Μιλάμε το θεό του εκνοτζένι μου, το θεό του. Μη μου λες. Όχι, θα σου πω, βέβαια. Και μικρό, μικρούλι του γάλακτος. Το πλάσμα, το βλέπεις και παθαίνεις τα χυπαλγία. Βέβαια. Και η Λιάννα, άσε τίποτα το ζών. Αλλού η δικιά μας, αλλού. Δηλαδή, να το δεις εσύ τώρα στον δρόμο, εσύ που είσαι και γυναίκα αρπακτικό, έτσι. Είμαι. Είσαι, σε έχω καταλάβει, είσαι, δηλαδή αυτά δεν τα αφήνεις εσύ. Το βάλεις κάτω, να το ξεκοκαλίσεις και θα ευχαριστήσεις μετά το Θεό που σε έκανε γυναίκα για να το χαρίσεις. Τα χάρη μου, με φτιάχνεις άλλο, δεν αντέχω. Απ' εγώ, τέχω, τι, εγώ δεν έχω φτιαχτεί. Εγώ δεν φτιάχνω, τι. Θέλω να μιλάω συνέχεια για αυτό το αγόρι, να μιλάω. Δεν μπορώ.
Με τον άλλον τι γίνεται, καλέ. Ποιον άλλον. Τον άλλον. Αχ, τον άλλον. Ναι, α, καλά, δεν τα άμαθε και τον Γιώργο. Μεγάλο τρίαμβο. Θα εκπροσωπήσει τη χώρα μα στη Γερμανία. Και έλεγε το πήρε. Τρελάθηκε στην αρχή, ναι, ναι. Το χάρηκε. Αλλά μετά σε έπαθε μελαγχολία. Γιατί? Γιατί σου λέει τώρα θα πάει αυτό στο εξωτερικό. Θα μιλήσει για τη χώρα μα, θα εκπροσωπήσει, ξέρει, για την οικολογία μα, όλα αυτά. Θα γίνει στάρ και επώνυμο διεθνό. Mm. Σου λέει τι. Μετά θα γυρίσει να κοιτάξει εμένα, τη Λιάννα. Κάντε σεξ και όχι lifting. Έχει δίκιο, τι. Τι έχει δίκιο, μωρέ, αφού και αυτό ερωτευμένο είναι μαζί τη. Αλλά είναι βλάκες, γι' αυτό δεν τα βρίσκουνε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, φρεγά μου. Δεν γίνονται δηλαδή. Με έχεις φέρει στα όρια μου, δηλαδή. Είμαι στα πρόθυρα του εγκεφαλικού. Γιατί, αγγλί μου, γιατί δεν γίνεται. Ολόκληρο κανάλι δεν μπορεί να καλύψει ένα οικολογικό συνέδριο. Πώς δεν μπορεί να καλύψει ένα οικολογικό συνέδριο, αλλά εδώ, στην Αττική, αντιστοιχείται. Άντε, τέλος πάντων, μέχρι τη Λαμία. Αλλά όχι και στη Γερμανία, βρεγάνα μου. Είναι πολλά τα λεφτά. Δηλαδή, δεν έχω τέτοιο μπάτζετ. Θα κάνω υπέρβαση του προϋπολογισμού. Δεν θα βάλω και την τσέπη μου. Μα όσο και να βάλω στους τίτλους, πάλι θα μου στοιχήσει, βρεγάνα μου. Μα τώρα με το αεροπλάνο κι εσείς, χάθηκε να πάρετε το τρενάκι. Τσούφου, 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 κάποτε θα φτάσετε. Τι λες, αγγίρι μου, εγώ μέχρι να φτάσω με το τρενάκι, όλος θα έχει φύγει. Άλλος ποιος, υπάρχει κι άλλος. Τέλος πάντων τώρα, δεν είναι της παρούσης. Βρε, αγγίρι μου, βρε, δεν θα σου κοστίσει τίποτα. Θα το βάλεις και στις ειδήσεις σαν θέμα. Εγώ να βάλω θέμα για τις τσουκνίδες στις ειδήσεις. Γιατί? Γιατί όλοι οι θεατές θα αρχίσουν να ξύνονται, η Λάρα μου, γι' αυτό. Μα άσε που έχεις και το γάμο σου και σε έχω υποσχεθεί ένα γάμο υπέρλαμπρο. Και που είσαι, όπως είπαμε, η εκδήλωση όλη θα γίνει κάτω στο μεγάλο του πλατό το ένα, ε! Και θα σου φτιάξω και ένα μπουφέ. Μα ένα μπουφέ, πι! Ε! Και θα σου καλύψω την όλη εκδήλωση με τέσσερις κάμερες. Τετρακάμερη θα είναι η κάλυψη. Θες να σου στείλω συνεργείο όταν θα κάνεις πρόβα νηφικού, να σου στείλω. Θες να σου στείλω συνεργείο όταν θα κάνεις πρόβα μακιάς, να σου στείλω. Θες να σου στείλω συνεργείο όταν θα κάνεις μανικιούρ πεντικιούρ, να σου στείλω. Αλλά όχι να σου δώσω συνεργείο για να πας στη Γερμανία και μάλιστα αεροπορικός. Άσε που δεν θα το εγκρίνει. Και η Πέγγι δηλαδή. Άσε την. Εγώ θα πάω. Εσύ θα με σκάσεις. Πάντως, η όλη σου συμπεριφορά μου είναι πολύ περίεργη. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν να θέλεις να αφήσεις το γάμο σου να τρέχεις στα πουνάρια. Όχι, στις τσουκνίδες. Πρέπει να πω ότι είσαστε γλυκιτάτη και θελκτικοτάτη. Ευχαριστώ. Και εσύ είστε ένας εκπληκτικός, υπέροχος άνθρωπος, ένας gentleman. Εμφανισιακά. Εμφανισιακά, εντάξει, δεν είσαι στο Σάκης Ρουβάς, αλλά για την ηλικία σας τρώγεστε. Τώρα με αυτό που είπατε, με κάνετε να νιώθω σαν ένα φαγητό που έχει αρχίσει να χαλάει. Όχι, όχι, ίσα ίσα. Α, έχω ένα ωραίο παστίτσιο στο ψυγείο, να το φέρω. Ναι, ναι, να αρχίσουμε από το παστίτσιο. Θα λιποθυμίσω. Θα λιποθυμίσω! Αγάπη μου, και εγώ θα λιποθυμούσα. Ο Χάρης μου είπε ότι ο Πάνος είναι κούκλος. Τι λες, μωρή τρελή. Εγώ σου λέω ότι θα λιποθυμίσω και εσύ μου λες ότι ο Πάνος είναι ένας κούκλος. Αφού είναι όμορφος, γιατί άλλο να μιλάμε. Σκασίλα μας! Εγώ έχω άλλο θέμα τώρα. Πήγα στον Αργύρι και του είπα ότι θέλω να πάω στο Βερολίνο να καλύψω το οικολογικό συνέδριο. Και ξέρεις τι μου είπε? Ότι είσαι τρελή για δέσιμο και δεν υπάρχει τέτοιο μπάτζετ. Αυτό ακριβώς! Δεν έχει, λέει, λεφτά το κανάλι. Και εσύ που το ξέρεις. Σκέφτομαι πώς λειτουργεί λογικά ένα κανάλι. Δεν με ενδιαφέρει πώς λειτουργεί λογικά ένα κανάλι. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι η εκπομπή μου. Και το οικολογικό συνέδριο θα βοηθήσει την εκπομπή μου. Θα της δώσει ένα up. Μωρέ, αλλού θα δώσει ένα up, αλλά άστο τώρα. Τι εννοείς? Εγώ τίποτα. Αλλά αν πας στο Βερολίνο, θα σε κράξουν όλες τις εκπομπές. Θα λένε ότι είσαι νούμερο μεγάλο. Ότι κυνηγάς αυτόν τον Μάρκο, τον Σεβαστό, που σε φτύνει. Φτού! Καλά λες. Καλά κάνεις και μου τα λες. Να σου πω κι άλλα. Ναι, 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 ναι. Ναι. Να μου πεις, να μου τα πεις όλα και τα χειρότερα. Ωραία. Προσγείωσέ με. Θέλω να ξενερώσω, να μην θέλω να τον ξαναδώ. Γι' αυτό σε πληρώνω. Για να μην με αφήνεις να κάνω βλακίες. Γιατί από μόνη μου την έχω την τάση. Λοιπόν, θα τον πάρεις ένα τηλέφωνο. Θα του πεις ευγενικά συγχαρητήρια και τίποτα άλλο. Μέχρι εκεί. Θα πάρω τηλέφωνο. Αχ, Ρετζενάκι μου, αν είχα εσένα δίπλα μου συνέχεια, δεν θα έκανα καμία βλακεία. Αλλά έχω αυτή την τρελή το χάρη. Εσύ ξέρεις όμως. Ευχαριστώ. Ναι, αλλά πού ξέρεις όλα αυτά που ξέρεις? Από την κοινή λογική. Άιντε πάλι αυτή η κοινή λογική. Γιατί βρε, Τζενάκι μου, εμείς δεν έχουμε κοινή λογική. Τι έχουμε, πίτουρο! Μωρέ, όταν ερωτευτεί μια γυναίκα, πίτουρα έχει το κεφαλάκι της. Καλά λες. Κι εγώ αυτά λέω στις φιλενάδες μου. Αλλά να σου πω κάτι. Εγώ, όταν θα ερωτευτώ, δεν θα κάνω τα ίδια. Θα προσέξω. Κι εγώ αυτά λέω, αλλά άλλα κάνω. Να σου πω. Να τον πάρω τώρα τηλέφωνο. Ακριβώς. Και να του πω συγχαρητήρια. Ναι. Ωραία. Πάμε. Άντε, δε τσακί σου φέρτο! Ναι. Θέλω...
ήθελα να σου πω συγχαρητήρια. Ναι, για ποιο πράγμα? Που θα εκπροσωπήσεις τη χώρα μας στο εξωτερικό. Ευχαριστώ. Και έμαθα ότι θα μιλήσεις κιόλας. Ναι. Και για ποιο θέμα θα μιλήσεις, αν επιτρέπετε? Θα μιλήσω για τις θεραπευτικές ικανότητες της Τσουκνίδας. Της Τσουκνίδας, πολύ ωραία. Πολύ ενδιαφέρον. Και έχει πολλές? Κάμποσες. Πες μου μία. Καταπραίνει τα νεύρα σε κάτι βαρεμένο σαν και σένα. Άμα χαθείς, ανάγωγε! Που σε πήρα για να σου δώσω συγχαρητήρια και εσύ με βρίζεις. Α, κάνει καλό και σε κάποιες δερματικές παθήσεις. Να το πάρεις εσύ, βρε! Γιατί εμένα το δέρμα μου είναι πεντακάθαρο, αν υπονοείς κάτι. Όχι, μωρό μου, δεν υπονοώ τίποτα. Με είπες μωρό σου? Είπα εγώ τέτοιο πράγμα? Το είπες βέβαια, το άκουσα καθαρά. Άκουσες λάθος μάλλον. Δεν άκουσα καθόλου λάθος. Μια χαρά το άκουσα. Ακούς? Τι θες βρε για να μιλήσεις σαν άνθρωπος, ε? Τι θες, να σε παρακαλάμε? Δεν κοιτάς να παντρευτείς κανένα με φράγκα, κανέναν εφοπλιστή, ας πούμε, να ησυχάσουμε όλοι μας. Τώρα θα σου έλεγα τίποτα, αλλά έχει χάρη που φεύγεις ταξίδι και δεν θέλω να πάθεις τίποτα και να το έχω κρίμα στη συνείδησή μου. Δεν φταίει όμως κανείς άλλος. Εγώ φταίω που σε πήρα τηλέφωνο. Βλάκα! Ευλάκα! Πώς ήμουνα? Σαλιάνα. Δηλαδή? Καλά. Δεν είπαμε να τον πάρεις τηλέφωνο για να τον δώσεις συγχαρητήρια ευγενικά? Τα άλλα τι τα ήθελες? Τι τα ήθελα? Τι τα ήθελα? Άλλη φορά μην με ξαναρωτήσεις τίποτα. Το κεφάλιο σου όλο κάνει. Έχεις δίκιο, Τζανάκι μου. Αλλά δεν μπορώ να κρατηθώ. Είμαι παρορμητική. Έγινε μεγάλη ζημιά? Τίποτα δεν έγινε. Τώρα αρχίζει το παιχνίδι. Πώς έχεις τόση σιγουριά, μου λες? Πού τη βρίσκεις κι εγώ δεν έχω? Νέλη, 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 μίλα μας και μη μας αγαπάς. Γεια σας, κύριε Βλάση. Ναι, γεια σου, Νέλη. Πάντως, κοίταξε, μη σας αναχωρώ. Εγώ, Νέλη μου, καταλαβαίνω γιατί ο Βλάσης και κατανόηση έχει και μεγάλη καρδιά έχει, ναι. Τι θέλετε, κύριε Βλάση? Ένα έχω να σου πω, ε. Έχω πολλά μέσα στο νου, μα στην καρδιά μου εσένα. Τραγούδι είναι αυτό? Και μάλιστα και με νόημα, ε. Και έχω κι άλλα να σου πω. Με περισσότερο νόημα, που αφορά να εσένα, άκουα. Πείτε. Δε σε κρίνω που δε μ' αγαπάς. Η καρδιά είναι δική σου. Γι' αυτό φεύγω από τη ζωή σου. Και καλή τύχη όπου κι αν πας. Γι' αυτό φεύγω από τη ζωή σου. Και καλή τύχη όπου κι αν πας. Και καλή τύχη όπου κι αν πας. Ναι. Τι υπερβολές είναι όλες αυτές? Και εν πάση περιπτώσει δεν έχω καταλάβει τι έχετε πάθει όλοι στο κανάλι και έχετε τρελαθεί. Μια εσείς, μια ο Βαγγέλης. Εγώ έχω πολλά να σου πω, αλλά ένα θέλω να ξέρεις μόνο. Πολλά μπορώ να ξέρω, αλλά πείτε το ένα για να καταλάβω. Κατά από το πουκάμισό σου η καρδιά μου σβήνει. Κι αν το σφάλμα είναι δικό σου, δείξε καλοσύνη. Τα παρανόμα φιλιά σου. Ναι, σιγά μην τα έχω πάρει και ποτέ, ναι. Κατάλαβα, κατάλαβα. Γιατί δεν μου παίρνεις το CD και κουράζεσαι να μου τα λες? Εγώ πονώ και εσύ γελάς, πες μου γιατί δεν μ' αγαπάς. Έχει πιάσει το κεφάλι μου, πάνω φύγω, δεν ναι, 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 στα όπα όπα σιγά και σε ζηλεύανε. Να βρουνε τέτοιον άντρα κι άλλες γυρεύανε. Να το σπάσω τώρα αυτό στο κάφκαλο πάνω εδώ ή να μην το σπάσω? Ξένη τεμένο μου πουλί, εκεί στα ξένα που σε. Άλλοι σου πλένουν τα σκουτιά κι άλλοι τα σιδερώνουν. Πονάω, Χάρη. Πάνω πάλι και τούτο. Πού πονάς, καλέ, τι έπαθες? Πονάω στην καρδιά. Στην καρδιά, εντάξει, λογικό είναι, θα σου περάσει. Λογικό είναι, αλλά εμένα δεν μ' αρέσει. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, μη κουνιέσαι και κοίτα να το απολαύσεις, έτσι? Ο πόνος του έρωτα είναι γλυκός. Τι θα κάνω, Χάρη μου, λες? Αν τον δει καμιά Γερμανίδα με δύο μέτρα πόδια ψηλά και τον ερωτευτεί, τι θα κάνω εγώ, μου λες? Ναι, σιγά τώρα, η Γερμανίδα περίμενε το δικό στον Ξανθοπούπουλο να τον ερωτευτεί. Να πάω εγώ που είμαι μελανούρη, ναι, να με ερωτευτεί. Ο δικός τι δουλειά έχει εκεί πάνω? Ναι, αλλά λένε ότι οι Γερμανίδες τρελαίνονται για τους νότιους. Ναι, δεν έχουν ξαναδεί Ξανθό εκεί πάνω. Το δικό σου περιμένανε τον Ξανθό. Άλλωστε πόσο θα μείνει εκεί πέρα? Τρεις μέρες θα μείνει. Πόσες πια θα προλάβει να πάρει? Θα πάρει μια, θα πάρει δυο. Θα πάρει τρεις και πέντε. Και από τις πέντε και ύστερα. Σκάσε, Χάρη. Και το γάμο μου, τ' ακούς? Το γάμο μου γρήγορα. Να τον κάνουμε να ζηλέψει. Μην ανησυχείς, θα το τακτοποιήσω αύριο. Θα έρθουν εδώ πέρα φωτογράφοι, θα κάνουμε ανακοινώσεις. Ωραία, θα σου τον κάνω εγώ τον Γιώργο να του έρθει τα μπλάς. Πολύ ωραία. Μπράβο.
Ναι, μπράβο, Αντώνη, πολύ ωραία. Λίγο, λίγο πιο, πιο γλυκά, πιο τρυφερά. Τον θέλεις. Θα γίνει ο πατέρας των παιδιών σου, τον αγαπάς. Απλά τρυφερά συνέστημα. Είσαι η μητέρα όλων των παιδιών του κόσμου. Αντώνη, περίμενε λίγο από εδώ, θέλω. Κάνε και από εδώ λίγο τη μητέρα, έτσι, ναι. Αυτή θα γίνει μητέρα. Μπράβο. Πολύ ωραία, Αντώνη μου. Αντώνη, πολύ λαμπερό μαλλί, μην το λούζεις. Έτσι, σύζυγος. Ναι, αυτό, σύζυγος. Νοικοκυρά, βγάλε μου την νοικοκυρά τώρα. Έτσι είναι, μωρή, νοικοκυρές. Όχι, δεν είναι κατά. Αντώνη, πήγαινε από εδώ και φύγε λίγο. Τώρα θέλω λίγο το χέρι, ότι ακουμπάς εδώ πάνω, στηρίζεσαι πάνω του. Ασφάλεια, σιγουριά. Έτσι. Μπράβο, ποια ασφάλεια. Η ασφάλεια θα έρθει να μας πάρει μέσα. Τι είναι αυτό, ασφάλεια είναι αυτό. Περίμενε, Αντώνη, μην τραβάς λίγο. Λίγο να ξεκουμπώσουμε το παιδί. Α, ξεκούμπω το είναι. Ναι, καλά, εντάξει. Βάλει το χεράκι πάλι εδώ. Έτσι. Δεν μ' αρέσει καθόλου, δεν μ' αρέσει. Δεν κάνουμε δουλειά. Αντώνη, σταμάτα, σταμάτα. Δεν κάνουμε δουλειά. Σήκω, σήκω να σου δείξω. Γιατί? Τι μάτι είναι αυτό, πώς τον κοιτάς έτσι. Σήκω πάνω, σήκω πάνω να σου δείξω. Εδώ, κοίτα μένα. Έλα, θα δουλέψουμε, τι θα γίνει. Κράτησε, σε παρακαλώ. Κοίτα μένα. Κοίτα ύφος. Μητέρας, συζύγου. Ναι. Τι τραβάς, μωρέ, Αντώνη, εμένα τραβάς, εμένα τραβάς. Ευχαριστώ για τη συνεργασία. Είσαι καλά. Μητέρα. Τα πουτά. Τα παπούτσια σου. Ναι. Πάρε θέση. Έλα. Γλυκά, τρυφερά. Αγαπάς. Αγαπιέσαι. Έτσι. Μπράβο. Όχι, θέλω να καθίσεις στα πόδια τώρα, Αντώνη. Στα πόδια του πάνω. Μήπως είναι πάρα πολύ τολμηρή. Δεν θα μου πεις εμένα τι είναι τολμηρό. Κάτσε πάνω στα πόδια του, γρήγορα. Έτσι. Τώρα θέλω ύφος ευαίσθητης γυναίκας. Αντώνη, πάρε ύφος ευαίσθητης γυναίκας. Αλλά την ευαισθησία μου. Τώρα θέλω και λίγο σεξι. Σεξι. Όχι σεξι. Δεν χρειάζεται. Για γάμο πάμε. Επάνω. Εμένα δεν με νοιάζει. Δεν σε νοιάζει εσένα. Γιατί να σε νοιάζει. Εσύ θα το φας το ξύλο από τον Γιώργο. Αντώνη, είμαστε εντάξει. Νομίζω είμαστε καλυμμένοι. Α, ωραία. Πολύ. Μη μου αντιμιλάς εμένα. Δεν θέλω να μου αντιμιλάς. Εδώ πέρα κάνουμε δουλειά. Άντε, πέρατε. Αντώνη, τις φωτογραφίες θέλω να τις δω, ε. Βέβαια, Λιάννα. Και αυτές που θα βγουν από το κομπιούτερ. Όλες. Εντάξει, νομίζω αρκετά με τις φωτογραφίες. Τι λέτε, ξεκινάμε τη συνέντευξη. Αμέ, why not. Φέρεσαι ένα νερό, κοράκιασα. Και κλείστο αυτό, πούνδιασα. Δούλα έχω καταντήσει εδώ μέσα, δούλα. Θέλετε να πιείτε κάτι. Όχι. Κυρία Λιάννα Δοξάκη. Μάλιστα. Μας είχετε συνηθίσει σε επαγγελματικές επιτυχίες. Ναι, μάλιστα, αυτό είναι γεγονός. Ευχαριστώ. Οι επαγγελματικές επιτυχίες μου είναι πια συνήθεια. Ναι, αλλά τώρα να υποθέσουμε ότι και ο γάμος είναι μια επιτυχία στον προσωπικό στίβο. Ναι, να υποθέσετε ότι και ο γάμος είναι μια επιτυχία στον προσωπικό στίβο, ακριβώς όπως το λέτε. Ωραία. Για πέστε μας. Η Λιάννα μας είπε ότι γνωρίζεστε από πολύ παλιά. Ήταν ο πρώτος μου δεσμός. Αχ, λέγε, λέγε. Όχι, μην πεις, περίμενε. Τώρα λέγε. Αλήθεια, για πέστε μας, πώς ήταν η Λιάννα εκείνη την εποχή. Πολύ ντροπαλή. Και τώρα είμαι πολύ ντροπαλή. Εμένα μου λες. Εγώ της μάθανα τα κόλπα. Κόλπα, όχι, αυτό δεν θα το γράψετε. Γιατί? Γιατί δεν θέλω να μιλάνε για κόλπα. Καλά, καλά, εντάξει. Τώρα για πέστε μου, οι δυο σας, πώς ξανασυναντηθήκατε. Βασικά. Θα σας πω εγώ. Πάντα είχα μέσα μου την πρώτη αγάπη. Οι πρώτες αγάπες δεν ξεχνιούνται. Όσες και να είναι. Σκάσε εσύ. Σκεφτόμουν τον Πάνο και ήξερα ότι τα αισθήματά του ήταν αγνά. Δεν είχε κακό σκοπό και έτσι βρεθήκαμε. Κι εγώ τη Λιάννα την αγαπούσα πάντα. Ωραία, ωραία. Και όταν τηλεφωνηθήκαμε... Συναντηθήκαμε, θέλει να πει. Συναντηθήκαμε τυχαία στον δρόμο. Ξέρετε τώρα πώς γίνονται αυτά. Ήπιαμε ένα καφεδάκι, το ένα έφερε τ' άλλο και καταλάβαμε ότι ο έρωτάς μας ζει. Ζει και φουντώνει. Αυτά που μας λέτε είναι πολύ ρομαντικά. Γάμος με το πρώτο αίσθημα. Αυτός δεν κάνει για τίτλος. Αυτός, μου αρέσει πάρα πολύ. Χάρη. Αχ, είναι πάρα πολύ ρομαντικό. Εμένα μου έρχεται να βάλω τα κλάματα. Ειδικά με το πώς συναντηθήκατε έτσι τυχαία. Εσείς, κυρία Λιάννα, είστε μια επιτυχημένη, μια επώνυμη γυναίκα. Αυτό να λέγεται. Όμως ο άντρας σας δεν είναι. Ναι, καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Θα το καλύψω και αυτό. Ο άντρας μου δεν θα είναι ο κύριος της κυρίας. Ήδη ασχολείται με επιχειρήσεις. Τι επιχειρήσεις? Καφέ. Έφτασε! Καπουτσίνο, εσπρέσο. Χάρη. Και σε λίγο θα ασχοληθεί και με τη showbiz. Και με τη showbiz. Βέβαια. Υπάρχουν πολλά σχέδια. Πρώτος στόχος όμως είναι να γίνει ο γάμος. Και θέλω να σας πω ότι θα κάνω πολλά παιδιά. Γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ τα παιδιά. Εγώ, ξέρετε, είμαι παιδί χωρισμένων γονιών. Και η επιτυχία του γάμου είναι σκοπός στη ζωή μου. Γι' αυτό και άργησα να βρω τον κατάλληλο. Τελειώσανε τα τακούνια μας.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Νομίζω ότι εδώ τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Δεν θα με ρωτήσετε κάτι άλλο? Τι άλλο θέλετε να ρωτήσω? Για τον Μάρκο Σεβαστό. Θέλετε να σας ρωτήσω για τον Μάρκο Σεβαστό? Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να ξεκαθαρίσει το θέμα. Πολύ ωραίο είναι και αυτός ο Πάνος, ε. Λες να λέει την αλήθεια, κύριε Θόφιλε, που παντρεύεται τη Λιάνα? Όχι, βρε. Το λέει για να ζηλέψει ο δικός μου. Και εμείς τι κάνουμε τότε? Εσύ, άκου τι θα κάνεις. Τι? Θα τον πάρεις τηλέφωνο και θα του περιγράψεις πώς είναι ο νεαρός. Θα του πεις ότι είναι κούκλος, ότι είναι πολύ όμορφος, ότι είναι πιο όμορφος και αυτόν τον ίδιο, έτσι. Ναι. Θα τον κάνεις να ζηλέψει, δηλαδή, κατάλαβες. Ναι. Βάλεις σάλτσες πολλές. Και θα του πεις ότι παντρεύεται. Άντε, μπράβο. Αυτή είναι η δουλειά σου. Κύριε Θεόφιλε, δεν θέλω όμως να μάθει ο Μάρκος που εμείς οι δύο. Όχι, βρε, μην ανησυχείς. Θα το πούμε βέβαια, αλλά όταν θα είναι ευτυχισμένος με τη Λιάν. Ναι. Τι κάνεις, ρε αφεντικό? Τι να κάνω, ρε, ετοιμάζω την ομιλία μου. Μιλάω το βράδυ. Και πότε θα γυρίσεις? Δεν ξέρω, μπορεί να κάτσω 2-3 μέρες ακόμα. Να μην κάτσεις, να γυρίζεις γρήγορα. Γιατί, ρε, έπαθε τίποτα ο πατέρας? Ο κύριος Θεόφιλος δεν έπαθε τίποτα. Η κυρία Λιάνα. Τι έπαθε? Αυτή δεν έπαθε τίποτα. Εσύ θα πάθεις. Γιατί? Γιατί? Γιατί παντρεύεται. Πώς δηλαδή, πώς παντρεύεται από τη μια στιγμή στην άλλη? Ναι, ρε αφεντικό, γράφουνε τα περιοδικά. Έχει τη φωτογραφία του άντρα της. Είναι ωραίος, είναι κούκλος, έχει μπράτσες, έχει ωραία χαμόγελο. Ναι, ναι, ναι. Τώρα μεταξύ μας, αφεντικό, είναι πιο ωραίος από σένα. Ωραία, εντάξει, ας παντρευτεί. Εμένα γιατί με πήρες να μου το πεις? Για να γυρίσεις γρήγορα, ρε αφεντικό. Μπα, όχι, δεν γυρίζω. Παρά τα, ρε αφεντικό, τις τσουκνάδες και τις θεραπευτικές τσουκνάδες που λέει ο κύριος Θεόφιλος. Και γκύρνα, γιατί ο άλλος θα θεραπευτεί την κυρία Λιάνα. Και αν θεραπευτεί ο άλλος, θα την έχει αυτός για μια ζωή γυναίκα. Η κυρία Δοξάκη, ας παντρευτεί όποιον θέλει. Ας κάνει ό,τι γουστάρει, ό,τι θέλει. Ξηρό κεφάλι έχεις, αφεντικό, που λέμε εμείς στην Αλβανία. Καταλαβαίνεις, αφεντικό? Η κύρια Λιάνα παντρεύεται. Γκύρνα! Yes. I would like to make a reservation, please, for tomorrow. My name is Marco Sevastos. Sevastos. Okay, I'm waiting. Έλα, ρε Βλάση, τι κάνεις? Πού είσαι, ρε Βλάση, και σε ψάχνω? Τους έχω κλείσει όλους απ' έξω. Τι θέλεις, ρε? Τι θέλω? Θέλω να μου παρικάρεις το αυτοκίνητο. Να σου παρικάρω? Ρε, άντε, φύγε από το χάμουρε. Δεν κατάλαβα. Δουλειά σου δεν είναι να παρικάρεις το αυτοκίνητο εδώ πέρα? Τι κάνεις όλη μέρα με το όργανο εδώ πέρα και το γρατζουνά σου? Το έχεις ματώσει πια το οργανάκι. Ναι, να παρκάρω. Να παρκάρω το Σταρ και το διευθυντών. Όχι το δικό σου. Άντε, φύγε. Καλά, εσύ από πότε απέκτησες αυτοκίνητο? Μου προέκυψε χθες βράδυ. Μου ξόμινε δανεικό μου, ρε, ξέρεις. Ένα κάμπριο ημιαυτόματο. Φρένο γκάζι, φρένο γκάζι, φρένο γκάζι. Ξέρεις, σαν τα συγκρούμενα. Πήγαινε, ρε, μη σου φέρω το όργανό μου στο κεφάλι, ρε. Φύγαινε. Το όργανό σου στο κεφάλι? Αχ, κρίμα, κρίμα, κύριε Βλάση. Και εγώ νόμιζα ότι θα δείξει κατανόηση ότι είσαι λαϊκό παιδί, σαν και εμένα. Λαϊκό παιδί είμαι. Σαν και εσένα δεν είμαι. Λοιπόν, πάγαινε, γιατί έχω τα βάσανά μου, εντάξει. Γυναίκες, έχουμε προβλήματα. Σου φαίνεται περίεργο, Όχι, καλέ, τι να μου φάνει περίεργο. Άντρας δεν είμαι κι εγώ, δεν ξέρω εγώ από γυναίκες. Όλοι οι άντρες από αυτό υποφέρουν, τις γυναίκες. Πύργινη και θάλασσα. Εγώ θάλασσα πάω καμιά φορά. Super Paradise, Μύκονος. Ναι, πυρ, ανάβω κανένα τσιγαράκι. Αλλά γυναίκες, ούτε που τους ακουμπάω. Εγώ που θέλω όμως να τις ακουμπήσω, τι θα έγινε? Θέλεις, ε? Θέλω. Αχ, λαμπερό αγόρι. Ξέρω γιατί είσαι έτσι. Επειδή δεν έχεις γνωρίσει τον κομωτή μου ακόμα. Φύγανε που θα μου αλλάξεις εσύ τα χούκια, θα στο φέρω στο κεφάλι το μπουζούκι. Στο λέω. Δηλαδή. Άμα γνωρίσεις τον κομωτή μου, θα αλλάξεις γνώμη για πολλά. Πού μιλάς έτσι, ναι. Καλά, καλά, καλά. Ηρέμησε. Πώς κάνεις έτσι? Λοιπόν, έλα. Παρικάρισέ μου τώρα το αυτοκίνητο και πρόσεξε καλά, ε. Όλες οι γυναίκες έρχονται και ντύνονται στο χάρι. Ναι. Έρχονται, ντύνονται, στολίζονται και μιλάνε. Μιλάνε πολύ. Μιλάνε. Για φούστες και για σουτιέν μιλάνε, ε? Όχι, αγάπη μου. Μιλάνε για τα προσωπικά τους. Ποιον θα δούνε, πότε θα φάνε, τι θα φάνε, με ποιον θα το φάνε και ποιον θέλουν, γιατί τον θέλουν και αν δεν τον θέλουν. Γι' αυτό, αν θελήσεις να μάθεις κάτι, ξέρεις που θα με βρεις, έτσι. Κορίτσια, έλα, ξεκινάμε. Αργήσαμε. Έλα, Χριστέ και Παναγία.
Όχι, ρε Βλάση. Όχι να στη φέρει και ο Χάρης τώρα. Δηλαδή, μην τρελαθούμε κιόλας. Καλώς το αγόρι μου! Καλώς το λεβέντι μου! Τι έγινε, αγόρι μου, γιατί έτσι βιαστικά γύρισες? Βαρέθηκα εκεί πάνω, μωρέ, και είπα να. Πάντως, εδώ είχαμε ενδιαφέροντα νέα. Τι νέα? Α, δεν τα έμαθες, ε! Παντρολογήματα! Το στέρι μας, για να το ξάκι. Παντρεύεται ένα νεαρό, ένα μορφόπεδο. Έχω τη φωτογραφία του εδώ πέρα, έλα να δεις. Παράταμε, μωρέ, πατέρα τώρα. Μα, με νευράκια γυρίσαμε. Με πολλά. Ρε Βλάση, σταμάτα το μπουζούκι. Σταμάτα να κάνεις πρόβες. Εξήγησε μου, πώς το είπε αυτό το πράγμα? Τι πώς το είπε, δεν καταλαβαίνεις μου ότι είναι και δώσει και παίζω να ξεχάσω να πούμε? Με το Χάρη ξαφνικά να μου λέει να του παρικάρω τα αμάξι. Και ξέρετε αυτό το ή που λέει παρικάρω, αυτός το λέει για υπονοούμενο. Το ή. Το ή. Κατάλαβα. Ξέρεις, αυτός μάλλον είναι από την Πελοπόννησο. Λοιπόν. Και οι καταβλακιώτες. Ποιοι? Οι καταβλακιώτες, μωρέ, αυτοί που ζουν κατά τα βλάκια, κάτω από τον Ιστμό. Ναι, αυτοί όταν μιλάνε βάζουν ένα ή ενδιάμεσα. Ας πούμε, δεν λένε πάω στο σταθμό, λένε πάω στο σταθμό. Κατάλαβες? Και αυτός λοιπόν, αντί να σου πει να σου παρκάρω το αυτοκίνητο, σου λέει να σου παρικάρω το αυτοκίνητο. Κάτι τέτοιο θα είναι το παλικάρι. Το παλικάρι. Σιγά το παλικάρι, κύριε διευθυντά, τώρα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν θέλω να μου βάζει, γιατί εγώ παραξηγούμε, να μου τις λέει τις λέξεις καθαρά. Δεν θέλω ή. Παραξηγούμε ως άντρας. Άσε που μου είπε, θα με πάει να πούμε στον κομμωτή του. Στον κομμωτή? Τι να κάνεις εσύ στον κομμωτή, ρε Βλάση? Ξέρω εγώ. Μου λέει, άμα το παρκάρω τα μάξι, θα με πάει στον κομμωτή του να με γνωρίσει. Πάντως είναι εντάξει το παλικάρι. Ναι, το παλικάρι. Σιγά μην είναι και λεβέντης το παλικάρι. Πού το έδωσε το παλικάρι, δηλαδή? Γιατί? Γιατί. Άστα τώρα. Εγώ όμως καταλαβαίνω τώρα και τα πιάνω αυτά. Μάλλον αυτού του αρέσω εγώ. Βέβαια. Και αυτά τα λέει για κόντρα. Δες. Αλλά δεν θέλω επαφές. Δεν θέλω να μου κάνει εμένα αυτά τα πράγματα και να μου βάζει ή και να μου πάει στο υπονοούμενο. Εγώ δεν θέλω. Καλά, καλά. Και εγώ τι να κάνω? Να τον φωνάξω και να του πω δεν θέλω να έχεις επαφές με τον Βλάση? Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται. Μα Αργύρη μου, είσαι ο διευθυντής του καναλιού. Είμαι. Ναι. Να φωνάξεις τη Λιάνα, να της πεις να περιμαζέψει αυτό να πούμε. Να μην λέει λόγια. Γιατί να το σκάνα κανείς για να τον περιμαζέψει? Έλα ρε Βλάση. Έλα ρε Βλάση που φοβάσαι τώρα το Χάρη. Δεν φοβάμαι κανέναν. Αλλά δεν θέλω να έχω επαφές. Και να μην μου βάζει ανάμεσα στις λέξεις αυτό το υπονοούμενο το ή. Δεν θέλω. Καλά, αυτό μπορώ να το πω. Χάρη, όταν μιλάς στο Βλάση, δεν θέλω να βάζεις ή. Είσαι ευχαριστημένος τώρα? Είμαι ευχαριστημένος. Ωραία, λοιπόν, λείπωσε. Όταν θα φτιάξω εδώ στο σταθμό ένα καινούριο, ξέρεις, reality show, αυτό το hairstyling show, θα σε φωνάξω για ταλέντο πρώτο. Με το μπουζούκι. Ναι, μπράβο, ευχαριστώ και εσύ. Αυτά λοιπόν, πάμε παρακάτω. Με το άλλο, τι γίνεται? Ποιο άλλο? Έλα, την Έλλη, ρε. Α, καλά τώρα, Βράση. Τι γράφε, ε? Δηλαδή, ε? Άμα παίζει πρώτη εθνική, τι να σου κάνω εγώ τάνω τα τάβλα. Τα ποια? Τα τάβλα, άνω. Αγάπη που γίνες δικοπό μαχαίρι. Αχ, τι ωραία που τρογδάτε, κυρία Λιάνα μου. Έχετε υπέροχη φωνή. Αλήθεια? Αλήθεια. Μπορώ να γίνω λες τραγουδίστρια? Πιστεύω ότι μπορείτε να γίνετε ό,τι θέλετε. Ναι. Ποιος είναι, εμπρός? Μπορώ να μπω? Να μπεις, ναι. Εμείς δεν είμαστε αγενείς. Γιατί ποιος είναι? Χριστινάκη, μας αφήνεις μόνους? Για λίγο. Καλά, εσύ δεν είσαι στη Γερμανία? Γύρισα. Σε έδιωξαν και από εκεί με τις κλωτσιές? Όχι, μόνος μου ήρθα. Μπα, και πώς από εδώ, περαστικός. Πέρασα να σου πω ότι αν θες να παντρευτείς, παντρέψου. Έλα. Σε είχα ρωτήσει και δεν το θυμάμαι. Αν το κάνεις για να μου τις σπάσεις, κάνεις λάθος. Νομίζεις ότι κανονίζω τη ζωή μου με βάση εσένα? Δεν την κανονίζεις. Όχι βέβαια. Ήθελα να σου πω ότι πήρες λάθος δρόμο. Αν θες κάτι σοβαρά στη ζωή σου, μάθε να το ζητάς. Τι να ζητήσω, μωρέ? Τι να ζητήσω? Εγώ δίνω μία ευκαιρία. Μία ευκαιρία. Δίνεις εσύ σε μένα. Όχι σε σένα. Και στους δυο μας. Α, και στους δυο μας. Τόσο σας τώρα. Το έκανες πιο σεμνό. Κοίτα, αν θες. Αν θες, συνέχεια αν θες. Εσύ τι θες, μπορείς να μας πεις μία φορά? Δεν έχω μάθει ούτε να παρακαλάω, ούτε να ταπεινώνομαι. Α, ταπεινώνεσαι. Αν μου πεις ότι είσαι ερωτευμένος μαζί μου, ότι πεθαίνεις για μένα, ότι θες να με παντρευτείς, θα ταπεινωθείς, ε? Ίσα-ίσα. Όταν ένας άντρας εκφράζει τα συναισθήματά του, αυτό δείχνει ωριμότητα. Ναι. Αν δεν υπήρχε ο Καραβίτης, ο Πάνος τώρα. Α, έξω ρε. Φύγε, ακούς. Φύγε και πάρε και τη βλακεία σου μαζί. Εγωίστα ρε. Ζηλιάρη.
Σιγά που παντρευτώ εσένα. Τι θα τραβήξω αν παντρευτώ εσένα. Εντάξει. Δεν μπορώ να συνεχίσω να φεύγω. Το εννοείς αυτό? Το εννοείς, πες μου. Τι θες? Τι θες? Ωραία. Και τώρα ζήτησέ μου συγγνώμη. Για όλα. Για τους εγωισμούς σου, για τη ζήλια σου, για όλα. Δεν μπορεί να με θες ατρελός και να με προσβάλλει συνέχεια. Ζήτα μου συγγνώμη, τώρα. Δεν πρόκειται να σου ζητήσω συγγνώμη για τίποτα.